Τώρα εισερχόμαθα στην συζήτηση της με αριθμό 1310, κάθος 15 Τετάρτου 2013, επίκαιρης ερώτηση της βουλευτού Σερών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Σπουτινής Αραμπατζή, προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την ανάγκη επανένταξης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν γεννηθεί από τα έτη 48 και 49, συζητείτε λοιπόν και στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Κυρία Συνάδελφε, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, παίρνω την ευκαιρία και από το βήμα αυτό του κοινοβουλευτικού ελέγχου να υποστηρίξω το δίκαιο, το επιτακτικό αίτημα για την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Ως γνωστό, με τις διατάξεις του νόμου 4093 του 12, που υπενθυμίζω ψηφίστηκε ως ένα άρθρο, τα όρια συνταξιοδότησης προσαυξήθηκαν κατά 2 έτη, από τα 65 στα 67 χρόνια. Αποτέλεσμα ήταν 18.734, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΓΑ, 65 άριδες αγρότες και αγρότησες, γεννηθέντες το 1948, οι οποίοι επρόκειτο από 1η-1η του 13 να συνταξιοδοτηθούν, να φτάσουν κυριολεκτικά στην πηγή και νερό να μην πιούν. Πρόκειται για περιπτώσεις ασφαλισμένων με όριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καθώς έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν στην πλειονότητά τους προκαταβάλει εισφορές 3 εξαμήνων εντός του 2012, προσδοκώντας με το κλείσιμο των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων τη συνταξιοδότησή τους. Ανάλογα προβλήματα θα δημιουργηθούν στο τέλος του 2013 και με τους γεννηθέντες το 1949. Και δεν είναι μόνο η νόμιμη προσδοκία του δικαιώματος που καλλιεργήθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μεροκαματιάριδες της γης, κύριε Υπουργέ. Είναι το γεγονός ότι περισσότεροι εξ αυτών δρομολόγησαν τη ζωή τους επί τη βάση της συνταξιοδότησής τους στα 65, πουλώντας ή νοικιάζοντας τα χωράφια τους και τώρα καλούνται να βρουν εργαλεία παραγωγής για 2 ακόμη χρόνια εργασίας. Το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλούνταν για 1 διετία τόσο από την καταβολή των συντάξεων όσο και από τη μη πληρωμή των εισφορών τους ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 102,5 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος. Έχουμε επίγνωση της δημοσιονομικής συγκυρίας, κύριε Υπουργέ, αλλά στο κάτω-κάτω δεν μπορεί να πληρώνουμε εκατομμύρια ως κράτος κατά τη λιγότερα στις ανεξάρτητες αρχές, για παράδειγμα, και να υποχρεώνουμε τον 65η αγρότη και την αγρότησα να παλεύουν στο χωράφι σε μια βαριά και ανθυγινή εργασία υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες με τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και όλα τα σχετικά. Σας ερωτώ λοιπόν, θα αντιμετωπίσετε την κοινωνική αδικία σε βάρος των γεννηθέντων αγροτών το 1948 και 1949? Θα δώσετε λύση τουλάχιστον στη βάση ενός μεταβατικού σταδίου που θα συνταξιοδοτεί, για παράδειγμα, τους γεννηθέντες το 48 την 1η εβδόμου του 13 και τους γεννηθέντες το 49 την 1η πρώτη του 14. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός, θα έχει το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία συνάδελφε, όσα λέτε είναι σωστά και εύλογα. Η τελευταία φορά που ήρθα στη Βουλή για να απαντήσω το ίδιο ερώτημα ήταν στις 2 Τετάρτου σε ερώτηση του συναδέλφου του κύριου Δαβάκη. Όντως υπάρχει θέμα με τους γεννηθέντες 48 και 49 αγρότες. Ώρες-ώρες βέβαια μου δίνεται η εντύπωση ότι αν εγώ και οι υπηρεσίες καταναλώναμε όλο τον χρόνο που απαντάμε στο ίδιο ερώτημα, στην προσπάθεια να βρούμε λύση, θα την είχαμε βρει στο Υπουργείο. Αλλά από την άλλη πρέπει να τηρήσουμε και την διαδικασία, τη συνέπεια μάλλον, τη συνεπή παρουσία μας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, προκειμένου ότι αν μη τι άλλο αυτό δείχνει και την ανησυχία που διατρέχει στην ουσία όλους τους βουλευτές, ιδίως αυτούς και αυτές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές απέναντι σε αυτό το ζήτημα που όντως είναι υπαρκτό και ενέχει μια αδικία. Δεν το αρνούμαστε. Πράγματι λοιπόν, στο πλαίσιο ψήφισης δεύτερης δανειακής σύμβασης και με γνώμονα την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής προσαρμογής, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ασφαλισμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης από 1η-1η-13 αυξάνονται κατά 2 έτη όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η ρύθμιση αυτή, ως εκ τούτου, ισχύει και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ αγρότες. Ιδίως και πλήττει κυρίως αυτούς που βρίσκονται, που έχουν εκχωρήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης αγροτικής γης, έχοντας προγραμματίσει στη ζωή τους την συνταξιοδότησή τους και επομένως ξαφνικά βρίσκονται περίπου στο πουθενά. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει στοιχεία αδικίας, είναι μια ρύθμιση η οποία απορριθμίζει τον προγραμματισμό ζωής
αρκετών, μιας μερίδας αρκετών αγροτών, είναι μια ρύθμιση που όμως κρίθηκε απαραίτητη στα πλαίσια του ευρύτερου ζητήματος που δεν είναι άλλο από την ανάγκη εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος στο σύνολό του και βέβαια την δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Επιτυγχάνεται δημοσιονομικό όφελος για αυτούς που αμφισβητούν από αυτή τη ρύθμιση και όχι μόνο για τον ΟΓΑ αλλά και για τον κρατικό προϋπολογισμό. Διότι ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί το ασφαλιστικό σύστημα του ΟΓΑ κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος, κατά 13 εκατομμύρια ευρώ κατέτος. Άρα, κατά 13 εκατομμύρια ευρώ κατέτος μέχρι το 2016 υπολογίζεται αυτό το όφελος και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος είναι αυτό που είπατε περί τα 200 και κάτι εκατομμύρια ευρώ. Γίνονται ήδη προσπάθειες για να διορθωθεί ή μάλλον να εξομαλυνθεί αυτή η αδικία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε προημερών από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το αγροτικό, ότι θα υπάρξει ειδική ρύθμιση για το συνταξιοδοτικό των αγροτών, προκειμένου να μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου μας επεξεργάζονται την σχετική ρύθμιση. Πότε θα έρθει για να ψηφιστεί, δεν μπορώ να προβλέψω αυτή την ώρα. Όπως σας είπα, πρέπει να εμπιστευτούμε αυτή την κυβέρνηση, η οποία ήρθε για να λειτουργήσει και να δώσει λύσεις σε ορίζοντα ετών και όχι μηνών ή εβδομάδων. Επίσης, στο πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, θα κρατήσω λίγα για τη δευτερολογία, τελειώνω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, προβλέπεται ειδική νομοθετική ρύθμιση για συνταξιότηση των αγροτών που πληρούν τα ηλικιακά κριτήρια, αλλά οφείλουν στον ασφαλιστικό τους φορέα έως και 4.000 ευρώ. Στο κεφάλαιο 13 του νομοσχεδίου, που ψηφίσαμε του Υπουργείου Εργασίας πρόσφατα στη Βουλή, αναφέρεται ότι δύναται να χορηγείται η σύνταξη αν το σύνολο των οφειλωμένων ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι μεγαλύτερο των 4.000 ευρώ. Και το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης από το σύνολο των δικαιωμένων ποσών σύνταξης. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες ότι η επιδίωξή του να εντάξει αυτού του είδους αυτής ηλικίας και αυτών των προϋποθέσεων αγρότες σε ένα πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης ή προσυνταξιοδότησης. Αυτό που υπήρχε, ίσχυε παλιότερα, τώρα δεν ισχύει. Σκέψη είναι να το επαναφέρουμε. Από τα 55 χρόνια προσυνταξιοδότηση, με προϋπόθεση να έχει μεταβιβαστεί, να έχει ενοικιαστεί το αγροτεμάχιο. Αυτή η ομάδα αγροτών που έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης δεν δευτερολογία τα υπόλοιπα να καλλιεργήσουν και επομένως βρίσκονται σε αυτό το μετέχνιο. Άλλα τα ζητούμενα τότε, άλλα τα ζητούμενα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες για να εξομαλυνθεί αυτή η αδικία. Εύλογες ανησυχίες όλων των συναδέλφων. Ας δώσουμε λίγο χρόνο που πρέπει να φτάσουμε και στο ζητούμενο. Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Επειδή είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει δαπανηθεί πολύς χρόνος με τις ερωτήσεις, τις επίκαιρες ή τις αναφορές που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο θέμα, η γνώμη μου είναι ότι δεν χάνεται χρόνος όσο ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Και όσο υπάρχει διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εγώ προσωπικά θα εκφράζω τη συγκεκριμένη αγωνία αυτής της επαγγελματικής ομάδας, η οποία θα μου επιτρέψετε, γιατί είπατε ότι η επιμήκυνση των ορίων συνταξιοδότησης ισχύει για όλες τις επαγγελματικές ομάδες, βεβαίως και ισχύει. Πλην όμως, η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, στα οποία θα αναφερθώ αμέσως τώρα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους γεννηθέντες των 48 και 49, δεν είναι μόνο η προσδοκία του δικαιώματος η οποία ανετράπη την τελευταία στιγμή. Η κοινωνική αδικία σε βάρος τους, όπως και σε βάρος όλων των κατεπάγγελμα αγροτών πριν το 1987, επιτείνεται με δεδομένο ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 40 ή και περισσότερα χρόνια εργασίας, πάνω από 44 χρόνια εργασίας οι γεννηθέντες των 48, κύριε Υπουργέ, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποδείξουν επί τη βάση του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος, αφού ως χρόνος της νωρίτερης επίσημης ασφάλισης τους ορίζεται το 1987 με το νόμο 1745 περί πρόσθετης ή επικουρικής ασφάλισης, όταν δηλαδή η ένομη τάξη αποφασίζει να ρυθμίσει το ασφαλιστικό τους καθεστώς. Δεν έχει ευθύνη όμως, κύριε Υπουργέ, ο ασφαλισμένος του ΟΓΑ για να τιμωρείται σήμερα, επειδή δεν είχε την ευχέρεια και την ευκαιρία από την πολιτεία να καταβάλει εισφορές πριν το 1987, όταν δούλευε κανονικά τη γη και τα χωράφια του? Γιατί αν είχε το δικαίωμα από την πολιτεία, θα κατέβαλε εισφορές πριν από το 1987 και σήμερα θα μπορούσε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα λόγω 40 χρόνων εργασίας, όπως ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, ακόμη και μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Ας μην ξεχνάμε ότι το μόνο ταμείο που υποχρεώνει τους ασφαλισμένους να γίνουν 65 χρόνων για να βγουν στη σύνταξη είναι ο ΟΓΑ. Με άλλα λόγια, αν ο αγρότης ή η αγρότησα δεν πατήσει τα 65 και 50 χρόνια εργασίας να συμπληρώνει, να θυμίσουμε ότι από τα 21 χρόνια που είναι η ενηλικίωση των κατεπάγγελμα αγροτών μέχρι τα 65 είναι 44 χρόνια. Αν δεν πατήσει λοιπόν τα 65 έτη, δεν πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Αντιθέτως, οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα με 40 χρόνια εργασίας βγαίνει αυτομάτως στη σύνταξη. Δεν φτάνει λοιπόν που οι πολύπαθοι αγρότες, λόγω του νομοθετικού κενού, κατάφορα αδικούνται, τους τιμωρούμε τώρα με 2 επιπλέον χρόνια εργασίας, στερώντας τους αφενός τη σύνταξη, υποχρεώνοντάς τους και σε ασφαλιστικές εισφορές 2.000 και πλέον ευρώ. Και επειδή μπορεί να ισχυριστείτε ότι αφού δεν πλήρωναν εισφορές πριν το 87, πώς αξιώνουν σήμερα συντάξιμα, θα σας απαντήσω ότι δεν αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν διαδοχική ασφάλιση, για παράδειγμα από τη Γερμανία. Αναφέρομαι στους κατεπάγγελμα αγρότες πριν από το 1987, που αποδεικνύεται ότι σε κάθε αγορά πολυσία τους πλήρωναν 5% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Αποδεικνύεται λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και από τα Μητρώα του ΟΓΑ και από τους ανταποκριτές του και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω ΠΚΠ, ότι οι άνθρωποι δούλευαν και πλήρωναν κανονικά. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, στις 26 Δευτέρου, στην πρώην περιησία συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών για τα αγροτικά θέματα, απηχώντας το κοινωνικά δίκαιο αίτημα, εξήγηλε από εδώ και στο εξής τη συνταξιοδότηση των αγροτών στα 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 62 έτη. Σας ερωτώ λοιπόν, θα αποκαταστήσετε την αδικία για τους πριν το 87 επαγγελματίες αγρότες και δίτους γεννηθέντες το 48 και 49, ώστε να ισχύουν και για αυτούς οι ίδιες διατάξεις, δηλαδή θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στα 40 χρόνια εργασίας, όπως ισχύει για όλους τους άλλους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Πολύ, αλλά πολύ σύντομα. Δηλαδή, 1,5 θα πάτε, 1,5, γιατί πήγατε 5 λεπτά προηγουμένως. 1 και 20. Γεια σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, αφού μου κάνετε και αυτή την προσοχή. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι, η δευτερολογία μου δεν έχει να διαφοροποιηθεί φυσικά από την πρωτολογία. Και επιμένω σε αυτό που έχει εξαγγελθεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε, δεν θα μπορούσα να αμφισβητήσω αυτό που έχει εξαγγελθεί από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι η πρόθεση κυβέρνηση να κάνει αυτό. Για τον χρόνο δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Το επεξεργάζονται τώρα οι υπηρεσίες μας. Δεν είναι απλή άσκηση, δεδομένου ότι η ασφάλιση στον ΟΓΑ είναι μια ιδιότυπη ασφάλιση, όπως πολύ σωστά είπατε. Δηλαδή, μέχρι πρότινος η σύνταξη του ΟΓΑ ήταν περισσότερο ένα προνοιακού τύπου βοήθημα, δεδομένου ότι δεν στηριζόταν στην ανταποδοτικότητα των εισφορών για τους πριν από το 87. Στην πορεία προέκυψαν και εισφορές, εξού και το σύστημα, η ιδιότυπη μάρο μορφή της διαδοχικής ασφάλισης πριν μεταξελιχθεί ο ΟΓΑ σε φορέα κύριας ασφάλισης, έτσι ώστε ο χρόνος πριν την θεσπιστή καταβολή των εισφορών να μην υπολογίζεται στον χρόνο πρόθεσης πρόσθετης και κυρίας ασφάλισης του ΟΓΑ για τη συμπλήρωση των 40 ετών. Πρόθεση όμως η κυβέρνηση είναι να το εντάξει συνολικά σε ένα σχέδιο αποκατάστασης αυτής της αδικίας, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ώστε με 40 έτη και στα 62 να μπορεί ο αγρότης να βγαίνει στη σύνταξη. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σε αυτήν εδώ την αίθουσα και για την αγρότησα και για τον αγρότη. Εγώ θα υπερθεματίσω και θα πω ότι ο αγρότης, ο κατακύρων επάγγελμα αγρότης, μπαίνει στη δουλειά στην ουσία και πριν την ενηλικίωσή του, έτσι. Από τα 15 πολλές φορές και 16 χρόνια, για να μην πω ότι έχει μεγαλώσει το χωράφι. Και αν η ελληνική γεωργία έφτασε κάπου, εν πάση περιπτώσει, αυτό στηρίχθηκε, η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε στον κόπο και τις προσπάθειες της ελληνικής οικογένειας. Όταν σε άλλες εποχές, γυναίκα, άνδρας, σύζυγοι δηλαδή, και παιδιά μεγάλωναν στο χωράφι, πάνω στην καλλιέργεια, πάνω στο προϊόν, και έτσι έγινε το ελληνικό αγροτικό προϊόν ανταγωνιστικό. Στην πορεία βέβαια αλλάξαν κάποια αυτά τα πράγματα, ήρθε το καθεστώς των επιδοτήσεων, ήρθαν οι αλλοδαποί εργαζόμενοι στις καλλιέργειες, χαλάρωσε λίγο αυτή, αν θέλετε, η ηθική της αγροτικής εργασίας, όμως πάλι σήμερα νομίζω καλούμεστε σαν χώρα και σαν αγροτικός τομέας να την ξαναβρούμε και να συνταχθούμε με αυτήν. Τώρα, για να κλείνουμε το ζήτημα το ασφαλιστικό, ας περιμένουμε, ας δώσουμε κάποιο χρόνο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να επεξεργαστούν αυτή την εξαγγελία και ας έχουμε την βεβαιότητα ότι εφόσον εξαγγέλθηκε από το υψηλότερο δυνατό κυβερνητικό
από το επίπεδο παραγωγής κυβερνητικής πολιτικής, αυτό θα γίνει και πραγματικότητα, έτσι ώστε αυτή η αδικία, που άλλωστε όλοι παραδεχόμαστε, στην πορεία του χρόνου να εξορθολογιστεί. Αυτά για την ώρα και αναμένετε και εξελίξεις αρκετά σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, και για την τήρηση της υπόσχεσης, εν μέρη βέβαια, τέλος πάντων.